This has been one of those moments when really the mask completely comes off, and the fact that this market system is at war with democracy. The project has been about saying to people, you know, you can vote, but it's going to be a popularity contest. The so-called the independent central bank is a mechanism for saying, you know, politicians can't touch our toys. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές οικονομικές ελίτ φτάνουν στο σημείο να διορίσουν έναν πρώην κεντρικό τραπεζίτη ως πρωθυπουργό της Ελλάδας. Συνεχίζοντας την πολιτική Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος τοποθετεί στελέχη τραπεζών όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης της Eurobank ακόμη και μέσα στο Μαξίμου. Οι σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας μετατρέπονται πλέον σε ένα διατραπεζικό deal. Direct cancelling of democracy. The idea is you play with democracy, but when things get serious, experts should take over. We don't have time to play these games, and so on and so on. Greece is portrayed as sort of a nation of children that needs to, you know, have all of these the keys to the car taken away. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia. Aquí nació la democracia. Y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Νομίζω ότι ο επιστημονικός όρος είναι χούντα. Απλώς έχουμε μια ομάδα πολιτικών οι οποίοι έχουν επικεφαλής τους έναν τραπεζίτη και μάλιστα τον ίδιο τραπεζίτη ο οποίος ευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για την χρεοκοπία. Είναι μια χούντα τραπεζική, αλλά δεν έχει μεγαλύτερη λαϊκή νομιμοποίηση από τη χούντα του Παπαδόπουλου. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι απλώς ένα στάδιο για τον οικονομικό έλεγχο της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει πολλούς ακόμη τοποτηρητές. The Floridians have given up their sovereignty to a large extent to Washington DC, but in return they get to decide what Washington DC is going to do because they send their representatives and their senators to Washington DC. So I think that's one would need to make a commitment to that kind of a path, not to one where a German proconsul comes to Athens and runs Greek fiscal policy. That's obviously raises the question of democratic legitimacy to the extreme. Ο Γερμανός έπαρχος ακούει στο όνομα Horst Reichenbach και έρχεται στην Ελλάδα ως επικεφαλής μιας στρατιάς τεχνοκρατών. Δίπλα του, εκατοντάδες γκρίζα κουστούμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τοποθετούνται στα σημαντικότερα υπουργεία της χώρας. The task force is then, so to speak, the vehicle in order to bring the member states, the IMF, the OECD and others into the picture. Περνάμε τώρα σε μια νέα περίοδο, νέα αποικιοκρατική, σε μια νέα περίοδο στην οποία τα διεθνή οικονομικά και πολιτικά κέντρα επιβάλλουν λογικές, όχι πια μόνο τώρα στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, αλλά ακόμα και στην Ευρώπη, και ότι αυτό γίνεται ένα εγγενές κομμάτι της οργάνωσης του ύστερου καπιταλισμού. You are a trial case, like in laboratory rabbits, for all of Europe, a new authoritarian forum, which, even if it remains in a superficial sense democratic, as we have seen in Greece, Italy, and it will follow, I can guarantee you, elsewhere, is being tested.
Ο έλεγχος της χώρας από ξένα και ελληνικά οικονομικά συμφέροντα επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από δύο δανειακές συμβάσεις. Στόχος να επιβληθούν οι όροι των δανειστών και να μετατραπεί η δουλειά σε δουλεία. Οι εργασιακές σχέσεις επιστρέφουν στο 19ο αιώνα. Για να περάσουν όμως αυτές οι ρυθμίσεις, απαιτείται ένα ακόμη πραξικόπημα. Αυτή τη φορά κοινοβουλευτικό. Η πρώτη δανειακή σύμβαση δεν ήρθε ποτέ για κύρωση στη Βουλή. Κατατέθηκε και ποτέ δεν κυρώθηκε. Πράγμα που είναι ευθέως αντισταγματικό. Η δεύτερη ήρθε τρεις φορές στη Βουλή ως σχέδιο. Προφανώς γιατί οι δανειστές μας ζητούσαν μικρές αλλαγές και ήθελαν να έχουν την προέγκριση βάσει του σχεδίου αυτού. Επομένως φαίνεται καθαρά σε αυτή την περίπτωση η πρόθεση των πολιτικών ηγετών μας να μην εφαρμόζει το Σύνταγμα αλλά τις πολιτικές εντολές που παίρνουν απ' έξω. Όσοι τολμούν όμως να μιλήσουν για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως και όσοι αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας, βαφτίζονται λαϊκιστές. Πραξικόπημα. Το έχουμε ξαναζήσει στην Αργεντινή. Θράσος! Ήβρι! Το να μιλάτε για πραξικόπημα επειδή η κυβέρνηση ευρυτά της πλειοψηφίας εισηγείται το χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως κατεπήγοντος κατ' εφαρμογή του Συντάγματος. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την ύβριτη θεσμική. Είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Εσείς προσωπικά και άλλοι όμοιοι με εσάς. Η ιδεολογική τρομοκρατία κλιμακώνεται. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης εκβιάζουν τους πολίτες ότι αν δεν δεχθούν τις δανειακές συμβάσεις, τα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αδειάσουν και η χώρα θα επιστρέψει στην εποχή των σπηλαίων. Θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Δελτίωση στα τρόφιμα, δελτίωση στο πετρέλαιο. Μιλάμε για μια μεταπολεμική Ελλάδα. Έχοντας καταλύσει τη δημοκρατία, οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και ξεκινούν με μια δοκιμασμένη συνταγή. Μετατρέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους και το δημόσιο τομέα σε αποδιοπομπαίο τράγο της κρίσης. There is a sort of ideology that the public sector performs worse than the private sector. But the empirical evidence for that is not strong. And generally the public sector and the private sector perform pretty much as well as one another. Η ελληνική κυβέρνηση ψεύδεται λέγοντας αρχικά ότι δεν γνωρίζει τον αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων και στη συνέχεια ότι αυτοί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Αποκρύπτει επίσης ότι το μέγεθος του δημόσιου τομέα και οι μέσες αμοιβές των υπαλλήλων του δεν υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης είναι δεδομένες. Συνήθως όμως είναι η κρατικοδίαιτη οικονομική ελίτ αυτή που πρώτη ρίχνει το λίθος στο δημόσιο. Έχοντας προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την εκποίηση, αναζητείται ο μηχανισμός. Τα βλέμματα στρέφονται στη γερμανική Treuhand, την εταιρεία που μετέτρεψε τη 10η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη του πλανήτη, σε έναν κατάλογο αγορών 510 σελίδων. Η αίθουσα του Ευρώ. Σε ένα δωμάτιο 280 τετραγωνικών μέτρων χτυπάει η καρδιά του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Για ορισμένους, η καρδιά ολόκληρης της Ευρωζώνης. Η αίθουσα έχει τη δική της σκοτεινή ιστορία, συνώνυμη της οικονομικής πορείας του σύγχρονου γερμανικού κράτους. Οι επιτελείς της Luftwaffe χάρασαν σε αυτό το δωμάτιο τη στρατηγική τους για τους βομβαρδισμούς ευρωπαϊκών πόλεων. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Σοβιετικός στρατός θα στήσει εδώ το δικό του αρχηγείο και λίγα χρόνια αργότερα, στην ίδια αίθουσα, θα υπογραφεί το πρώτο σύνταγμα της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.
το αρχιτεκτονικό μεγαθύριο που κατασκεύασε ο Γκέρινγκ ως το μεγαλύτερο κτηριακό συγκρότημα στην Ευρώπη, στεγάζει τώρα τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση εκείνης της εποχής. Στην κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, η Τρόικα αναλαμβάνει να εκποιήσει την περιουσία της Ανατολικής Γερμανίας. Ένα καταστροφικό πείραμα που αφήνει πίσω του εκατομμύρια ανέργους και ισοπεδώνει τη βιομηχανική βάση της περιοχής. Historisch gesehen ist es natürlich eine fatale Geschichte, weil die Treuhand selbst, also die Idee einer Treuhandgesellschaft, quasi von den Bewegungen innerhalb der DDR ausging. Όταν οι κάτοικοι της Ανατολικής Γερμανίας συνειδητοποιούν ότι η ενοποίηση στην πραγματικότητα ήταν μια επιθετική εξαγορά από τη Δυτική Γερμανία, η Τρόιχαντ αποτελούσε ήδη κράτος εν κράτη στο Βερολίνο. Για να λειτουργήσει το γραφειοκρατικό τερατούργημα, χρησιμοποιείται εξοπλισμός και δίκτυα επικοινωνίας των ενόπλων δυνάμεων της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Η Τρόιχαντ μετατρέπεται σε έναν οικονομικό στρατό κατοχής. Anscheinend, während noch die DDR völkerrechtlich bestand, war aber schon maßgeblich beeinflusst natürlich von westdeutschen Politikern, von westdeutschen Managern und letztendlich auch von westdeutschen Finanzhals. Der Treuhand war also ein beliebter Spruch, sehr wichtig, der hieß Tina. Tina heißt There is no alternative und das Porträt von Maggie Thatcher war auf vielen Schreibtischen. Η Τρόιχαντ έχει στην ιδιοκτησία της 8.000 επιχειρήσεις, 40.000 εργοστάσια και 4 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμων και δασικών εκτάσεων. Κυρίως όμως έχει στα χέρια της τις τύχες 4,5 εκατομμυρίων εργαζομένων. Και τότε ξεκινά το μεγάλο πιάτσικο. Jeden Tag, ob Samstag oder Sonntag, 10 bis 15 Betriebe privatisieren. Das war natürlich das eigentliche Dilemma und hat auch dann zu Chaos und Schiebereien und Betrügereien geführt. Sind Leute aufgetreten, die überhaupt nicht über das Volumen und den finanziellen Background verfügten, um so ein Unternehmen zu kaufen. Die hatten das Geld schlichtweg gar nicht, sondern sind eingestiegen, haben dann aus dem Unternehmen das Geld rausgezogen, haben damit die Rechnung bezahlt und das Unternehmen nur ausgeplündert und abgewickelt. Und da gibt es zig Beispiele, also sehr, sehr viele. Das hat dazu geführt, dass viele von diesen Firmen dann nachher insolvent waren und von den 4,5 Millionen Arbeitnehmern der DDR-Betriebe blieben nachher nur noch 1,5 Millionen Arbeitsplätze übrig. Die Kriterien für die Ιδιωτικοποίηση δεν ήταν πάντα οικονομικά. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονταν σε πολιτικά γραφεία. Αρκετές επιχειρήσεις έκλειναν ώστε να μην απειλούν τους ανταγωνιστές τους στη Δυτική Γερμανία. Treuhandbetriebe waren ja nicht wertlos. Da wird immer von Marode gesprochen, da waren sicher Betriebe dabei, die nicht funktioniert haben und auch marode waren. Aber es waren auch andere Betriebe dabei, die durchaus mithalten konnten mit westlichen Betrieben, die auch exportiert haben in westliche Länder und die Produkte wurden auch im Westen verkauft.
Es gab erhebliche Vorwürfe, dass Parteien Gelder bekommen haben, um bestimmte Privatisierungen zu fördern. Bischofferode war ein Kaliwerk und das Kaliwerk ist ein Teil der Schlüsselindustrie für Industrieprozesse und es gab sowohl im Westen Kaliwerke wie im Osten, also wie im